Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε με αρχή. Ήρθαμε προετοιμασμένοι, γνωρίζουμε τον Πιγουλάκη. Είναι ομάδα επιθετική. Έχουμε την ικανότητα να έχουμε ένα coach που είναι, εγώ θεωρώ, του καλύτερου τη Αχαία, τον Γιάννη Πολεολογόπουλο. Μας έχει βοηθήσει πολύ όλους. Ήμασταν προετοιμασμένοι πολύ καιρό για αυτό το παιχνίδι. Ήταν σημαντικό. Όπως είδατε, αξίζαμε την νίκη. Πιστεύω, εύχομαι καλή επιτυχία στον Πιγουλάκη. Και τέλος καλά, όλα καλά, γιατί έγιναν και κάποιες φασαρίες εδώ, κάποια πράγματα, εντάξει, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι, ευχόμαστε καλή πορεία στο Πιγουλάκι και εμείς, αν γίνεται, να βγούμε πρωταθλητές. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μπορώ να πω διαφήμιση του παιχνιδιού, ειδικά στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν διαφήμιση του παιχνιδιού και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς, πώς να το πω, αντιπάλων παιχτών. Συμπεριφοράς, και από πλευράς συμπεριφοράς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Τίγασου για τη φιλοξενία τους, που είχαν αρκετό κόσμο και υπήρχε αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Ένα τελευταίο γεγονός που έγινε, εγώ το θεωρώ πολύ μικρό. Πέταξε κάποιος μικρός την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 90. Είχε προηγηθεί μία απόφαση του διαιτητή, θεωρώ ότι ήταν τελείως αντίθετη, κάπως εκνεύρισε εκεί τον πάγκο, ένας μικρός πέταξε την μπάλα μέσα. Έγινε μια αναμπουμπούλα, αλλά το θεωρώ ασήμαντο. Όσον αφορά το παιχνίδι, όπως σας είπα, κάναμε τα καλύτερα παιχνίδια μας. Είμαστε αρκετά καλοί, πειθαρχημένοι στην τακτική που είχαμε επιλέξει, όπως και στα τελειώματα. Αλλά παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και βγάλαμε, όπως τα είδατε, και αρκετές τελικές φάσεις. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο απέναντι σε έναν αντίπαλο που δίκαια βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι άδικα εκεί πέρα, μία από τις καλύτερες, η καλύτερη ομάδα πιστεύω στην κατηγορία μας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και στον Πίγασο. Λόγω της παρουσίας του κυρίου Βαρνακιώτη στην ομάδα μας, παίζει και ο γιος του σαν τερματοφύλακας, και λόγω της γνωριμίας που είχε και από την παρουσία του στην Δέλτα Εθνική, κατάφερε και πρόσθεσε στο ρόστερ μας το Σωτήρη το Θοδωρακόπουλο, έναν έμπειρο παίχτη, το Θανάση το Γραβάνι, όπως είπατε. Χτίσαμε το Στέλιο τον Καρβούνι, ο οποίος έκανε σήμερα την πρώτη του συμμετοχή, πήγε πάρα πολύ καλά. Και άλλο ένα παιδάκι φοιτητή, δηλαδή τέσσερα στην ουσία στην ομάδα μας. Και συν τους ήδη υπάρχοντες, έτσι. Συν τους ήδη υπάρχοντες, που πιστεύω ότι έχουμε ένα ρόστερ αρκετά καλό για την κατηγορία, που διαθέτουμε ποιότητα σαν ομάδα. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Μπορεί να λένε, θεωρητικά μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε τον πρώτο λόγο, αλλά το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Θέλει μεγάλο σεβασμό στους αντιπάλους, θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στις μικρές ομάδες, γιατί ο πρωταθλητισμός έχει πολλές δυσκολίες. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ο Συνοικισμός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε. Κάπου κάναμε εμείς κάποια λάθη και δεχτήκαμε γκολ που δεν θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε δυνατά, δεν τελείωσε τίποτα. Πρώτη ήττα είναι στο πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Και θα συνεχίσουμε για το στόχο που έχουμε. Θεωρείς ότι είναι το φαβορή ομάδα βάσει της εικόνας που δείχνει ο κύριος Παλαιολογόπουλος, μας είπε πριν ότι ο Πίγασος είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Θεωρείς ότι σε βάθος χρόνου θα μπορέσει ο Πίγασος στο τέλος να πάρει την άνοδο? Έχει τον πρώτο λόγο. Κοίταξε, υπάρχει ένας γύρος ακόμα μπροστά μας. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.